Με τρίπλες θα μπει στην περιοχή, θα γυρίσει και τη σέντρα, αλλά με διπλή προσπάθεια Θεοδωρόπουλος δεν ευγυδιάζεται. Στη γωνία πέφτει, μαζεύει. Φάουλ για τον Νεοκεραμίδη, εξαιρετή ο Γιατσατζόγλου. Φοβερή εκτείναξη από το Θεοδωρόπουλο που η μπάλα κατευθυνόταν στο αριστερό παραθυράκι. Και ο Νομικός τώρα στην αντεπίθεση. Μια παλιά για το Μαργαρίτη. Βγαίνει ο Θεοδωρόπουλος όμως θεαματικά στη γωνία πριν βγει η μπάλα out και μπλοκάρει. Ήταν ξεμαρκάριστος και μια δυνατή παλιά τώρα εδώ για το Νομικό. Θα μπει στην περιοχή, ελέγχει όμως ο Μαρκάκης, ωραία. Θα χάσει την μπάλα και δεν χάνει την κόντρα. Η μπάλα στα δίκτυα. Ακριβώς στο 30 με τον Νομικό. Το Κεραμίδι θα ανοίξει το σκορ. 1-0 εδώ, αδράνησε η άμυνα της Αταλάντης. Δεν μπόρεσε να διώξει ο Μαρκάκης. Κερδίζει μια κόντρα ο Νομικός, θα μπει στην περιοχή. Είχε βγει ο Θεοδωρόπουλος, πλασάρι στην κενή εστία. 0-1 στο 30 το Κεραμίδι. Μπαλιά για τον Τσενγκή και δυνατό σουτ από τον Κατσαμάγκα. Δεν ευκνιδιάζει ο Θεοδωρόπουλος, μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια. Και αριστερά τώρα η Τζόγκλου με κάτι παλιά για τον Κατσαμάγκα. Θεοδωρόπουλος μπλοκάρει, θα βρει την μπάλα, κόρνερ είναι. Ζητάνε κάποια παράβαση εδώ, ανατροπή ζητάνε οι παίχτες του Κεραμιδίου. Περάσει μια παλιά μπροστά, βγαίνει γρήγορα ο Τσενικής για τον Μαργαρίτη. Δεν μπορεί, θα γίνει το σουτ. Θεοδωρόπουλος πέφτει και πάλι σώζει, κρατάει το 0. Σακάς εκτελεί το φάουλ, θα γίνει ένα πλασέ από κοντά, πέρασε η μπάλα λίγο έξω από την εστία του Σταυρίδη. Ντάμπος θα βγάλει ωραία παλιά για τον Ντάμπο, ο Πατσαρούχας. Δεν ήταν offside, Πατσαρούχας και Ντάμπος τώρα κρατάει, σουτάρει, αλλά ο Σταυρίδης μπλοκάρει εύκολα στο χλιαρό σουτ του Ντάμπου. Εκτελείται γρήγορα με το Σακά. Θα κάνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μαρκάκης θα επαναφέρει. Διώχνει ο Νομικός. Από κοντά έρχεται ο Δουβάρας. Θα μπει στην περιοχή. Μαρκάκης θα κάνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Εύκολα σηκώνεται ο Σταυρίδης και μπλοκάρει. Ωραία παλιά για το Ξηδού, μέσα στην περιοχή ο Ξηδούς, πέφτει ο Θεοδωρόπουλος όμως, λέει όχι, κρατάει το 1-0. Να δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής. Το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ντάμπος πλασαριστά για τον Τζανούλα, μέσα στην περιοχή με διπλή προσπάθεια ο Σταυρίδης. Έξυπνα η Αταλάντη έπαιξε εδώ με τον Τζανούλα που δεξιά να κάνει τη σέντρα, αλλά ο Σταυρίδης με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει, κέρδισε και ένα φάουλ. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για την νίκη που πετύχαμε. Επί ενός αντιπάλου που παλεύει όλα τα παιχνίδια και μπράβο του και παίζει για την αξιοπρέπειά του, έγινε ένα πολύ καθαρό παιχνίδι, ένα ωραίο παιχνίδι. Ήμασταν ανώτεροι σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού. Με 10 λεπτά στο τέλος να βγάζουμε πίεση για να κρατήσουμε το σκορ που έκανε κάποιες ευκαιρίες η ομάδα της Αταλάντης. Να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα της Αταλάντης για την αξιοπρέπεια που δείχνουν σε όλα τα παιχνίδια τους. Εμείς έχουμε 2 παιχνίδια στην έδρα μας, τα οποία στόχος της ομάδας είναι να πετύχουμε 2 νίκες, ούτως ώστε να ξεφύγουμε από την επικίνδυνη ζώνη. Ναι, ήταν ένα μάτς με ένα πολύ καλό αντίπαλο και ποιοτικό αντίπαλο, με μια ομάδα που θεωρώ ότι η βαθμολογική συγκομιδή την αδική. Είναι μια ομάδα που πάνω απ' όλα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Έτσι και εμείς χτίσαμε μέσα σε 3 μέρες, από την Τετάρτη και μετά Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, ένα πλάνο στρατηγικής και τακτικής για το παιχνίδι. Θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί. Δεχτήκαμε πάλι ένα γκολ απειρίας καθαρά. Και εντάξει, είναι φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων να πληρώνουμε τέτοια λάθη, καθότι υπάρχει το νεαρό της ηλικίας μέσα στην ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο μείναμε πίσω στο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε κάποια πράγματα μέσα στα αποδυτήρια. Διορθώσαμε κάποια τακτικά λάθη τα οποία γινόντουσαν. Βγήκαμε με μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι μας και στο τελευταίο δεκάλεπτο με τέταρτο, ακόμη και στις καθυστερήσεις μέχρι το τελευταίο λεπτό, ήμασταν η ομάδα που πίεζε και έπαιζε τον αντίπαλο στο μισό του γηπέδου. Θα ήθελα να δώσω πάνω απ' όλα συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που κάνουν, την τίμια προσπάθεια που κάνουν, και να ευχηθώ στην ομάδα του Κεραμιδίου ό,τι καλύτερο.